Λοιπόν, καλημέρα είπα και είπα ευχαριστώ στην PFCAR για την πρόσκληση και τον κύριο Κρανίδη βεβαίως. Θα σας παρουσιάσω. Φαίνονται οι διαφάνειές μου, κύριε Σπυρομήτρο. Μ' ακούτε? Για την ώρα όχι. Όχι, ναι, σας ακούω πολύ καλά. Αλλά δεν φαίνονται οι διαφάνειες. Δεν φαίνονται οι διαφάνειες, ναι. Φαίνονται ή δεν φαίνονται? Κάνετε σε... Όχι, όχι, δεν φαίνονται. Εσάς βλέπουμε. Εσάς βλέπουμε μόνο. Μήπως να βοηθήσει λίγο το team, το support team, να κάνετε share screen στην οθόνη της διαφάνειάς σας. Παράκληση, λίγα δευτερόλεπτα. Βεβαίως, ναι, μην ανησυχείς. Κύριε Σπυρομήτρο, φαίνονται? Δεν τις βλέπουμε, ακόμη όχι. Εγώ τουλάχιστον όχι. Τώρα είστε ok, εντάξει. Φαίνονται? Εντάξει. Ναι, ναι, βεβαίως. Προχωρήστε, προχωρήστε. Φαίνονται οι διαφάνειες σας. Μπορείτε λοιπόν, να προχωρήσετε. Την καλημέρα μου και το ευχαριστώ. Το ακούσατε. Το περιστατικό που βεβαίως θέλω να παρουσιάσω, δώσαμε τίτλο «Ταχυκαρδία με ευρέα και ο αρέστο ΤΕΠ». Προσέρχεται στο νοσοκομείο μας, στα ΤΕΠ, περιγράφοντας αυτό που γράφουμε στα εισιτήρια ως αίσθημα προκαρδίων παλμών. Ένας 45χρονος, ο οποίος βρισκόταν σε ιδιαίτερα αγχώδη κατάσταση, στα όρια του πανικού, που το προσπάθησα να το εξηγήσω, επειδή είχε θεραπευθεί από αιματολογική κακοήθεια και η αίσθηση έτσι, ότι ξανασθένησε, του προκαλούσε αυτό τον πανικό. Του κάναμε το καρδιογράφημα μαζί με την υπόλοιπη κλινική εξέταση και διαπιστώνουμε ότι είχε αυτό που λέμε ταχυκαρδία ευρέων συμπλεγμάτων. Ταχυκαρδία ευρέων συμπλεγμάτων, ο ορισμός είναι πάνω από 100 σφίξεις με QRS πάνω από 120. Επειδή πρόκειται για ασθενή που είχε δεχθεί στο παρελθόν πιθανώς καρδιοτοξικά αντινεοπλασματικά, 45 χρονών, καπνιστής, φοβάται κανείς ότι αυτή η ταχυκαρδία είναι μια εκδήλωση στεφανίας νόσου. Κοιλιακή ταχυκαρδία, θέλω να πω. Και υπάρχει και το λογισμικό του καρδιογράφου, χωρίς να θέλω να πω ότι ο καρδιολόγος βάζει διάγνωση από αυτό το λογισμικό, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, ξεφεύγει και το μάτι και διαβάζει. Διαβάζει μια διάγνωση. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε διάγνωση τι ακριβώς είναι αυτή η ταχυκαρδία. Οι ταχυκαρδίες με ευρέα QRS μπορεί να είναι η κοιλιακή, μπορεί να είναι ταχυκαρδία σε κάποιον ενήλικα που ως παιδί είχε υποβληθεί σε διόρθωση συγγενούς καρδιοπαθίας και έτσι έχει ήδη QRS διευρυσμένο, μπορεί να είναι υπερκοιλιακή με αμπέρανση, μπορεί να είναι ρυθμός βηματοδοτικός, που το βηματοδοτικό pattern είναι ήδη με ευρύ QRS, μπορεί να είναι υπερκοιλιακή ταχυκαρδία σε διευρυσμένο QRS λόγω ηλεκτρολυτικής διαταραχής και συνεχίζει η υποχρέωσή μας να δούμε τι ακριβώς ταχυκαρδία είναι. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας στα slides της προτείνει αυτό το πρώτο, κολποκοιλιακός διαχωρισμός και συστολές εξυλήψεως ή εξυγχωνεύσεως ή όλα τα στις προκάρδιες όλα αρνητικά, αυτό είναι, θα μπορούσα να πω, το εύκολο. Αν όμως δεν υπάρχει, συνεχίζει το ερωτηματικό τι ταχυκαρδία είναι. Πέρα από τον άξονα του να προσδιορίσω, πιστεύω ότι αυτό δεν έχω δει να είναι δημοφιλές στην ΑΒΕΡ. Συνήθως, τα μορφολογικά κριτήρια που χρησιμοποιούμε είναι αυτά που παρουσιάζει αυτό το slide της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας. Αν μεν είναι με RBB, το pattern, το γνωστό αυτή του λαγού, είναι το πρώτο, το αριστερό R μεγαλύτερο από το R τόνο στο δεύτερο R, τότε είναι κοιλιακή ταχυκαρδία.
Αν δε είναι με μορφολογία LBB, τότε αν το κατιόν σκέλος του S στη V1 έχει κόμβωση και υπάρχει Q στη V6, τότε είναι κοιλιακή ταχυκαρδία. Αλλά και πάλι διατυπώνονται, έχω την αίσθηση, με μία ασάφεια. Γι' αυτό προτείνω την εργασία των Γκάρνερ και Μίλλερ από το Αριθμία και Ηλεκτροφυσιολογία του 2013, η οποία έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα πίνακα που δείχνει και αυτά τα προτινόμενα έχουν πολύ υψηλή προγνωστική αξία, αλλά όχι απόλυτη, συγκεκριμένα, ενώ στη χρήση των αυτιών του λαγού, δηλαδή λέει ότι είναι 100% η θετική προγνωστική αξία του πρώτου, του αριστερά αυτιού, αν είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο, ας υπενθυμίσω, θετική προγνωστική αξία είναι πόσοι έχουν την νόσο από αυτούς που έχουν το έβριμα, επί της 100. Το άλλο, το να είναι δηλαδή το δεύτερο αυτή το μεγαλύτερο, το δεξιά αυτή, όλα αυτά σε RBB, βλέπουμε ότι δεν είναι 100% υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Προσπαθώ να πω για τη δυσκολία να μπει τελικά ο ορισμός. Στην περίπτωσή μας, επειδή ήταν με μπλοκ αριστερού σκέλους, αυτά που εφαρμόσαμε είναι τα μορφολογικά κριτήρια, όπως είναι διαδεδομένο να λέγεται, ή κριτήρια Kindwall, τα οποία έχουν πολύ υψηλή, εξαιρετικά υψηλή θετική προγνωστική αξία. Άρα, τα παρουσιάζω και εδώ, δηλαδή στη δική μας την περίπτωση το R, θα δείξω πάλι το καρδιογράφημα, ήταν μικρότερο από 30 μιλισεκόντ. Από την αρχή του κατιόντος σκέλους του S μέχρι τον αδύρ ήταν λιγότερο από 60 μιλισεκόντ, δεν είχε κόμβωση και δεν υπήρχε Q στη V6. Δείχνω πάλι το καρδιογράφημα. Όλο αυτό συνηγορούσε ισχυρά υπέρ της υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας στον δικό μας τον ασθενή. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την ταχυκαρδία με ευρέα και QRS? Κύριε Σπιτρομήτρο, ακούγομαι τόση ώρα που μιλάω? Ναι, βεβαίως. Σας ακούμε πολύ καλά. Συνεχίστε, πολύ καλά. Ωραία, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι προτείνει? Προτείνει την προκαϊναμίδη. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν την είχαμε διαθέσιμη, αλλά δεν ήταν δική μας μειονεξία που δεν την είχαμε διαθέσιμη και μόνο. Γενικά, επειδή διαφέρθηκα και ρώτησα σε γειτονικά ομόρων νομών νοσοκομεία, ούτε και αυτή την είχαν τότε, και γενικά στην προκαϊναμίδη υπάρχει μια δυσκολία στη διαθεσιμότητα. Και τη δική σας άποψη, αν τότε, το Γενάρη έγινε αυτό το περιστατικό, αν τότε υπήρχε διαθέσιμη προκαϊναμίδη, ευχαρίστως να την ακούσω. Αλλά και αν υπήρχε, βλέπουμε εδώ, αυτό είναι μια διαφάνεια από το Εθνικό Συνταγολόγιο, βλέπουμε αυτή την παρενέργεια. Έχω, όσο εμπειρία μπορεί να έχει ο καθής, παρατηρήσει ότι μετά τη χρήση προκαϊναμίδης συχνά οδηγούμαστε σε χρήση ρεύματος για ανάταξη λόγω της υποτάσεως που προκλήθηκε από τη χορήγηση του προνεστήλ. Απλώς το σημειώνω, απλώς το αναφέρω. Γυρνώντας, βλέπουμε ότι προτείνει, με την άδειά σας να προσθέσω ότι αυτονοήτως έγιναν όλες οι πράξεις, όλοι οι χειρισμοί οι οποίοι προσπαθούν τον τόνο του παρασυμπαθητικού να αυξήσουν. Έτσι, αυτό δεν το είπα πριν, αλλά έγινε όπως έτσι πρέπει να γίνεται. Πρώτα έγιναν διάφορες ενέργειες για να τονώσουν τον τόνο του παρασυμπαθητικού, ανεπιτυχώς όμως. Μετά προτείνει, ή μάλλον πριν, προτείνει την αδενοσύνη. Όμως, αυτός ο ασθενής και στην αρχή, στην πρώτη διαφάνεια γράφω ότι είχε συρρυγμό, και ήταν όλο σε, όχι κατά τη διάρκεια των ολίγων λεπτών που συνέβησαν αυτά της διαγνώσεως, ήταν όλο με απόχρεμση και βαρύς καπνιστής. Επαναλαμβάνω ότι είχε συρρυγμό στην ακρόαση, οπότε
Οπότε υπήρχε μία δυσκολία να κάνουμε την αδενοσύνη, το αδενοκόρ, και προχωρούμε, η προτείνει σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία την αμοιοδαρώνει. Και μάλιστα, από το SPC του σκευάσματος, αυτή είναι η δόση. Γράφω στην πρώτη διαφάνεια ότι είχε 90 κιλά βάρος. Του τέστην 3 σαμπούλες σε 250 dextrose water. Αρχίσαμε να χορηγούμε το αγκορόν, όμως βρεθήκαμε προς μια δυσαρέστου εξελίξεως. Ο ασθενής, με το που πήρε λίγες σταγόνες, τέλος πάντων, όχι λίγες σταγόνες, μετά από ένα λεπτό χορήγησης, άρχισε να αντιδρά και να καταλαμβάνεται από εντονότερο πανικό από το πανικό τον οποίο τον χαρακτήριζε όταν είχε εισέλθει στα ΤΕΠ. Εκδήλωσε αντίδραση υπερευαισθησίας. Κνηδωτικό εξάνθημα οξύ, το οποίο είχε πομφούς στην κοιλιά, στο στήθος και στους βραχίονες, τέλος πάντων, και στον τράχυλο. Όπου έβλεπα τον ασθενή, είχε αυτό το κνηδωτικό εξάνθημα. Όπως γίνεται υπόθεση ότι και εγώ μοιράστηκα μέρος του πανικού του ασθενούς και αμέσως διακόψαμε τη χορήγηση του αγκορών. Διακόψαμε τη χορήγηση των αγκορών. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, το εξάνθημα πέδρανε. Ήδη είχαμε σκεφτεί και κάναμε 125 μιλιγκράμμ σολουμεντρόλ ενδοφλεβίως. Τελικά, επικοινωνία μας με ένα συνάδελφο που εξέχει στο χώρο της αλλεργιολογίας, αυτός μας είπε ότι το σολουμεντρόλ, η μόνη ωφέλεια που είχε ήταν να προλάβει όψιμες αντιδράσεις. Δεν ήταν αυτό το οποίο συνέβαλε να αποδράμει το εξάνθημα. Το εξάνθημα απέδραμε λόγω της διακοπής του φαρμάκου που του προκαλούσε, δηλαδή το αγκορόν. Και συγκεκριμένα μας είπε ο συνάδελφος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εξέχει στο χώρο της αλλεργιολογίας, ότι είναι το πρόσθετο μέσα στην αμπούλα που λέγεται πολυσορβάτο 80. Αυτό είναι που ενοχοποιείται ενίοτε για αυτές τις αντιδράσεις. Η αποδρομή του κνηδωτικού εξανθήματος και του συνοδού καύσου που ένιωθε ο ασθενής συνέβαλε και στην σχετική, στην ηρεμία του. Αμέσως έπρεπε να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο για την ταχυκαρδία. Θεωρήσαμε ότι η λύση ήταν το β' αναστολέας, όπως πάλι δείχνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας, και πράγματι, μετά από λίγες σταγόνες εσμολόγης, ο ασθενής αποκαταστάθη σε φλεβοκοβικό ρυθμό η ταχυκαρδία, στην οποία ταχυκαρδία που αποκαταστάθη σε φλεβοκοβικό ρυθμό αναγνωρίσαμε κύμα δέλτα. Το κύμα δέλτα περίμενε κανείς από έναν ασθενή ο οποίος έχει πολλές φορές πάει στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, σε ακτινοθεραπείες, περίμενε ότι θα το γνώριζε. Όμως δεν ήταν γνωστό στον ασθενή. Τονίζω, δεν ήταν γνωστό το κύμα δέλτα στον ασθενή. Ήταν διαπίστωση που συνέβη μετά την ανάταξη της ταχυκαρδίας. Το κύμα δέλτα το χαρτογραφεί κανείς, βρίσκει τη θέση του, εντοπίζει τη θέση του χρησιμοποιώντας τα γνωστά κριτήρια Αρούντα από το άρθρο του Αρούντα, του Μωρίτσιο Αρούντα στο Cardiovascular Electrophysiology του 1998. Άμα δούμε το καρδιογράφημα, στην περίπτωσή μας είναι αριστερό πλάγιο, είναι αυτή είναι η θέση του, γιατί έχει θετική την προδιέγευση στην ένα και στην AV Foot. Είναι αριστερό πλάγιο. Ο ασθενής, στον ασθενή συναισθήθη να προβεί σε ηλεκτροφυσιολογικό, λόγω του LBB,
που διαπιστώσαμε, κάναμε διαθωρακικό υπερηχογράφημα που δεν βρήκαμε τίποτα αξιολόγου. Είχε καλή λειτουργικότητα και διαστάσεις στις χιλίες, εκτός μια μόλις υποσημενόμενη ανεπάρκεια μητροειδούς και τριγλόχινος. Ο ασθενής λοιπόν έγινε παραπομπή του ασθενούς σε εργαστήριο για να υποβληθεί σε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Όπως και έγινε, εδώ σας δείχνω τις εικόνες της καταγραφής κατά διάρκεια της ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης. Κοιτάξτε παρακαλώ εδώ την κίτρινη καταγραφή που δείχνει την συνεχόμενη ηλεκτρική δραστηριότητα λόγω της παρουσίας του δεματίου, και στην επόμενη εικόνα, εδώ είναι η χορήγηση του ρεύματος, επιτυχής χορήγηση του ρεύματος, με συνέπεια μετά να είναι διακριτή μόνο η κολπική και η κοιλιακή διέγερση, και μεταξύ τους υπάρχει μόνο η ισοελεκτρική γραμμή. Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, η οποία προηγήθηκε της κατάλυσης, έδειξε ότι η ανερέθιστη περίοδος του δεματίου είναι 220. Η ανερέθιστη περίοδος του δεματίου, του αριστερού πλαγίου παραπληρωματικού δεματίου, ήταν 220 χιλιοστά μιλισεκόντ. Παρατηρούμε ότι είναι μικρότερη από τα 250 μιλισεκόντ, τα οποία είναι ένα όριο μικρότερο από 250, κινδυνεύει ο ασθενής σε περίπτωση ταχείας προδιαγερμένης κολπικής μαρμαριγής να έχει κακή εξέλιξη η αριθμία του. Γίνομαι αντιληπτός τι θέλω να πω. Οπότε, πέρα από το ότι ήταν συμπτωματική η ταχυκαρδία του, η ανερέθιστη περίοδος που μετρήθηκε βρέθηκε τόσο μικρή που επέβαλε την κατάλυση του δεματίου. Και κύριε μετά την κατάλυση... Συγγνώμη, κύριε Παπαϊώνο, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος... Τελειώνω. Τελειώνω σε δευτερόλεπτο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το καρδιογράφημα του ασθενούς μετά την επιτυχή κατάληξη. Συγγνώμη, κατάλυση ήθελα να πω. Μετά την επιτυχή κατάληση το καρδιογράφημα του ασθενούς. Αυτή την παρουσίασα θέλοντας να πω ότι το Wolff Parkinson White, δηλαδή όταν έχουμε παραπληρωματικό δεμάτιο που προκαλεί ταχυαρυθμίες, πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί με κατάλυση του δεματίου σε κέντρο που διθέτει την κατάλληλη εμπειρία, αλλά και να τονίσω ένα περιστατικό που ένα ασφαλές στάτο κατά γενική ομολογία φάρμακο μπορεί ακόμη και αυτό να προκαλέσει προβλήματα. Αυτός ήταν ο λόγος που σας παρουσίασα αυτή την εργασία. Και τελειώνω. Ο κύριος Κρανίδης είχε προγραμματίσει για την άνοιξη αυτή την ομιλία, αλλά οι περιστάσεις δεν το επέτρεψαν. Σας δείχνω ένα αυτοφιές της βιωτίας. Δεν ξέρω αν διαβάζετε από κάτω το «Τουλίπα Μπεώτικα», «Τουλίπα Ιδιωτική». Αυτό είναι το επιστημονικό όνομά του. Η πατρίδα της, επειδή η Αράχοβα, η οποία θα φιλοξενούσε στο συνέδριο, βρίσκεται στη Βιωτία. Γι' αυτό το διάλεξα, έτσι σαν να σας προσφέρω, σαν ούτως υπήνικο δεσπότης, επειδή και η Λιβαδιά βρίσκεται στη Βιωτία, ένα άνθος στο τέλος της ομιλίας μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαϊωάννου για τον αρκετά έτσι παραστατικό τρόπο και για τις πληροφορίες που μας έχει δώσει σχετικά με την αντιμετώπιση της αυτής της δυσάρεστης ταχυκαρδίας. Όλοι μας δηλαδή, όταν αντιβρισκόμαστε μπροστά σε μια ταχυκαρδία ευρέα QRS, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό που θέλω περισσότερο να τονίσω τώρα είναι ότι κάθε ταχυκαρδία με ευρέα QRS αντιμετωπίζεται ως κοιλιακή. Θεωρείται ως κοιλιακή η ταχυκαρδία και έτσι πρέπει να την βλέπουμε, ως ότου να αποδειχθεί ότι δεν είναι. Και επίσης να τονίσω την χρήση της προκαϊναμίδης ως πρώτο φάρμακο επιλογής, μετά την αδενοσύνη βέβαια ή τους βαγωτονικούς χειρισμούς. Είναι φάρμακο που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες, δική μου η εμπειρία.
πράγματι συνοδεύεται με υπόταση το φάρμακο αυτό, αλλά ένα close monitoring, μία παρακολούθηση εκ του εγγύς, νομίζω ότι και μία ετοιμότητα για απεινίδωση, και αφού προηγουμένως έχουμε δει ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μας σώζει, ας το πούμε έτσι, από πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Το δεύτερο σημείο που θέλω έτσι να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να διστάζουμε να στέλνουμε για ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο ανθρώπους που έχουν παρουσιάσει αρρυθμίες, ταχυαρρυθμίες, διότι εκεί πλέον μπορούμε να ανακαλύψουμε ασθενείς σαν και αυτούς που εσείς είχατε, που έχουν δηλαδή παραπληρωματικά δεμάτια με πολύ βραχείς ανερέθιστους χρόνους που μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο τον ασθενή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Πολύ ωραία. Πραγματικά εξαιρετικό περιστατικό, κύριε Παπαϊωάννου. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι προφανώς ο ασθενής σας ήταν αιμοδυναμικός σταθερός. Βεβαίως. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε, ναι, ότι ναι, πάντα η κοιλιακή ταχυκαρδία, η θεωρητικά κοιλιακή ταχυκαρδία ή η ταχυκαρδία με βραία και ωραίες, δεν είναι πάντοτε, δεν προκαλεί άμεσα αιμοδυναμική αστάθεια. Μπορεί ώρες κάποιοι να είναι αιμοδυναμικά σταθεροί, οπότε σας έδωσαν τη δυνατότητα να κάνετε όλους αυτούς τους χειρισμούς και να το αντιμετωπίσετε τόσο καλά. Επειδή υπάρχει ένα θέμα πίεσης χρόνου, θα ήθελα να προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή. Ο κύριος Κρανίδης, τι θα ήθελε να προλογίσει στον επόμενο.